δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις μετά και αυτή την δραματική, θα την χαρακτήριζα, αποχώρηση του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Μαρίνου Σιζόπουλου από τη σύσκεψη αρχηγών. Μάριε, καλημέρα. Καλημέρα από το Προεδρικό Μέγαρο. Να πούμε πως ένταση προκλήθηκε γύρω στις 9 το πρωί κατά την έναρξη της διαδικασίας της συνεδρίας της σύσκεψης των αρχηγών, όπου ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ζήτησαν για διαδικαστικά θέματα να αλλάξει η ατζέντα της σημερινής συνάντησης σύσκεψης των αρχηγών και να συζητηθούν οι κρίσιμες εξελίξεις στο Κυπριακό. Νικόλας Παπαδόπουλος και Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφεραν πως δεν μπορεί να συζητούνται θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης την ώρα που υπάρχουν κρίσιμες εξελίξεις στο Κυπριακό και ζήτησαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλαγή αυτής της ατζέντας. Ο πρόεδρος φυσικά αρνήθηκε, είπε πως είναι προγραμματισμένη αυτή η συνεδρία να γίνει σήμερα, αυτή η θεματική συνεδρία, στην παρουσία μάλιστα και δύο υπουργών, του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Δικαιοσύνης, για πέντε θέματα πέρσα. Mm-hmm. Είναι πέντε θεματικές ενότητες. Είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, το είδαμε και χθες αυτό. Είναι το ΓΕΣΥ, μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας και μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης και η σύσταση υφυπουργείων, τριών υφυπουργείων που αφορά την ανάπτυξη, τουρισμό και ναυτιλία. Αποχώρησαν λοιπόν διαμαρτυρώμενοι οι δύο αρχηγοί των κομμάτων ΔΥΚΟ και ΔΕΚΑ από το προεδρικό γύρο στις 9. Είχαμε και δηλώσεις. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επέκρινε έντονα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για συσκότηση και διερωτήθηκε αυτό που έχω πει και προηγουμένως, πως γίνεται να συζητούνται θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης από τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες εξελίξεις γύρω από το κυπριακό πρόβλημα. Κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην προχωρήσει στην έκδοση αυτού του κοινού ανακοινωθέντος δελτίο τύπου, επιστορίζει η κυβέρνηση πως είναι, μέχρι να συζητηθεί με τα κόμματα. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος από την πλευρά του ανέφερε πως αύριο θα συνέρθει η πολιτική γραμματεία του κόμματος και θα συζητήσει από την από εδώ και πέρα πορεία του κόμματος έναντι του Εθνικού Συμβουλίου. Και να πούμε πως υπήρξε και μια στιχομηθεία, όπως πληροφορούμαστε, μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Μαρίνου Σιζόπουλου. Ο Πρόεδρος, σύμφωνα πάντα με τον Μαρίνο Σιζόπουλο, διορτήθηκε γιατί να σας ακούσω ενώντας την ΕΔΕΚ, αφού εσείς δεν υποστηρίζετε ούτε καν τη ζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Κάτι φυσικά που αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Μαρίνου Σιζόπουλου. Φαίνεται όμως ότι το Προεδρικό δεν επιβιώνει ότι έγινε αυτή η στιχομηθεία, γι' αυτό και ο Μαρίνος Σιζόπουλος ζήτησε τη δημοσιοποίηση των πρακτικών. Μάλιστα. Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε.